Περνάμε στον δεύτερο ομιλητή μας, τον κύριο Παναγιώτη Φαντή, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής πατρολογίας και αγιολογίας στο Αριστοτέλειο. Γεννήθηκε στην Αθήνα, μας τον πήρε η Θεσσαλονίκη. Σπούδασε θεολογία στην Αθήνα και στον Μπάρι της Ιταλίας, με ειδίκευση στην εκκλησιαστική ιστορία. Θα μας μιλήσει με θέμα «Η φτώχεια ως αντίζηλο της Εκκλησίας». Κοινωνικές προσλήψεις του Ευαγγελίου στο Δυτικό Μεσαίωνα. Η κυρία Κάλφογλου είναι της Γερμανικής, ο κύριος Φαντής της Ιταλικής σχολής και ο κύριος από εδώ είναι της Βρετανικής. Για να ακούσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον, περιμένουμε την ανακοίνωσή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ διπλά τους οργανωτές αυτής της συνάντησης για την τιμητική τους πρόσκληση. Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, ο ερευνητικός ορίζοντας της παρούσας εισήγησης είναι ο μέσος Ευρωπαϊκός Μεσαίωνας, μια περίοδος εξαιρετικά πυκνή σε γεγονότα, ανακατατάξεις και ανατροπές που αναδιαμόρφωσαν τις πολιτικοκοινωνικές ισορροπίες, το αξιακό σύστημα, τις νοοτροπίες και τις συμπεριφορές των λαών της Γυραιάς Υπήρου, προτυπώνοντας ή καθορίζοντας εμπολής τη νεότερη και σύγχρονη εικόνα της. Όπως είναι φυσικό, για ένα φορέα που διαχειριζόταν θεσμικά τη θεοκεντρικότητα της εποχής, η Εκκλησία, η Καθολική Εκκλησία εννοείται, δεν έμεινε ούτε αμέτωχη στην πρόκληση των εξελίξεων, ούτε και ανεπηρέαστη από τις συνέπειές τους. Διαθέτοντας τεράστιες αγροτικές εκτάσεις, η εκμετάλλευση των οποίων χτίζει ισάριθμες κυριότητες και αλυσιδωτές σχέσεις εξάρτησης, η Εκκλησία αποτελεί ένα βασικό συστατικό του φεουδαρχικού συστήματος. Το σύστημα προσφέρει στην Εκκλησία το δικαίωμα να πλουτίζει από το υπερπροϊόν της αγροτικής εργασίας και εκείνη αντιπροσφέρει στο σύστημα μια ιδεολογική και μεταφυσική δικαίωση. Αυτό γινόταν βέβαια και στον Ανατολικό Μεσαίωνα σε άλλα συμφραζόμενα. Σε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό αλλά και πολιτικό, τον ίδιο περίπου ρόλο με αυτόν της Ρώμης διαδραμάτιζε και ο παραδοσιακός κοινοβιακός μοναχισμός. Η μεταρρυθμιστική απόπειρα του Κλινί, αν και απέβλεπε στην ηθική αναμόρφωση των στελεχών της Εκκλησίας, οδήγησε στην ενδυνάμωση του παποκεσαρισμού, δεδομένου ότι η Μονή αποτελούσε στήριγμα και δυναμικό εκφραστή των πολιτικών επιδιώξεων της Ρώμης. Οι Σιστερσιανοί μοναχοί, από τη δική τους πλευρά, μολονότι κήρυσαν την φτώχεια, την εφάρμοζαν μόνο σε ατομικό επίπεδο. Οι ίδιοι μπορεί να ήταν φτωχοί, αλλά η Μονή ήταν οικονομικά πανίσχυρη. Η αφοσίωση του μοναχισμού στην καλλιέργεια και την παραγωγή είχε ως αποτέλεσμα την πνευματική αποδυνάμωσή του και την έμπρακτη αδιαφορία του για τους αναξιοπαθούντες. Εξίσου αδιάφορος ή ανήμπορος να ανταποκριθεί στις πνευματικές ανάγκες του λαού του Θεού ήταν ο λεγόμενος κατώτερος κλήρος. Οι εφημέροι ήταν θεολογικά κατάρτιστοι, αρνούνταν ακόμη και να τελέσουν την κυριακάτικη θεία λειτουργία ή κοστολογούσαν και εμπορεύονταν τα μυστήρια και συχνά υπέβηπταν σε σοβαρά σαργικά αμαρτήματα. Αυτή η απουσία ή αναποτελεσματικότητα του ενωριακού κλήρου έγινε ακόμη πιο έντονη στις πόλεις, όπου βαθμιαία μετατοπιζόταν το κοινωνικό σώμα. Μια μετατόπιση που οφειλόταν κυρίως στη διάνοιξη θαλάσσιων εμπορικών δρόμων και την ανάπτυξη του εμπορίου, καθώς και στη δημογραφική έκρηξη που σημειώθηκε κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Τις τρεις θεμελιώδεις τάξεις των ιερέων, πολεμιστών και αγροτών κλώνησαν τα λεγόμενα ετάτς, δηλαδή οι νέες κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες που συγκροτούσαν τη δυναμικά ανερχόμενη αστική τάξη. Τα ιδεώδη του αστικού βίου και κυρίως η χήμερα της συσσόρευσης πλούτου που διεκδικούσαν αυτά τα ετάτ συνεπέφεραν μια βαθμιαία αναδιάταξη των κατεστημένων κοινωνικών σταθερών και συνακόλουθα ένα κλονισμό των παραδοσιακών ηθικών αξιών. Καθοριστικό ρόλο στον κριτικό έλεγχο ενάντια στα εκκλησιαστικά, κυρίως και κανονικά και κοινωνικά κακώς κείμενα της εποχής, διαδραμάτισε το Ευαγγέλιο, που επανήλθε στο πνευματικό προσκήνιο μέσω των απαγορευμένων μεν πλην ευρέως διαδεδομένων μεταφράσεών τους στην Καθομιλουμένη. Εδώ σχετιζόμαστε και με τη θεματική της προλαλησάς. Μέχρι τότε η σχέση των πιστών με τη βίβλο περιοριζόταν στα αναγνώσματα της Θείας Λατρείας, τα οποία βέβαια διαβάζονταν στα λατινικά. Τώρα οι μεταφράσεις καθιστούσαν το περιεχόμενο της Αγίας Γραφής προσιτό στους πιστούς,
προσφέροντάς τους όχι μόνο πνευματική τροφή, αλλά και έγκυρα θεολογικά κριτήρια για να σταθμίσουν τη βιβλική πιστότητα της Εκκλησίας. Η γνωριμία με τη Βίβλο ενέπνευσε πολλούς χριστιανούς να μεταδώσουν το περιεχόμενό της σε εκείνους που λόγω αναλφαβητισμού ή κοινωνικής θέσης αδυνατούσαν να τη διαβάσουν. Και συνάμα να την ερμηνεύσουν, να εξαγάγουν από αυτήν ηθικά διδάγματα και κατ' επέκταση να διαμορφώσουν συγκεκριμένες επιλογές που αφορούσαν τη δική τους σωτηρία και την εξυγίανση της κοινωνίας. Η πρόσβαση στη Βίβλο εξέβαλε στον σχηματισμό και τη δράση λαϊκών κινημάτων που κήρυσαν τη φτώχεια και καταδίκαζαν τον πλούτο και την αυταρχική εξουσία, κυρίως στις αρτιγενείς πόλεις και όχι πλέον στην Ήπεθρο, όπου σε αυτές τις πόλεις όπου στέγαζαν τα νέα δημογραφικά, κοινωνικά και αξιακά δεδομένα της εποχής. Στις ακόλουθες ενότητες θα σκιαγραφίσουμε αδρομερώς λόγω στενότητας χρόνου τα κυριότερα κινήματα που συνθέτουν αυτό το φαινόμενο που ο Γάλλος μεσαιωνολόγος Μαρί Ντομινίκ Σενή χαρακτήρισε ως ευαγγελική αφύπνιση, εστιάζοντας κυρίως στις κοινωνικές του εχμές. Ένας πρόδρομος των ανανεωτικών λαϊκών κινημάτων που θα αρδεύσουν το πνευματικό χάρτη του Μέσου Μεσαίωνα είναι η Παταρία, που ξεσπά στο Μιλάνο το δεύτερο μισό του 10ου αιώνα. Στις τάξεις του κινήματος, το οποίο γεννήθηκε αυθόρμητα από το προφητικά καταγγελτικό κήρυγμα ενός κληρικού, ονόματι Αριάλντο, συστρατεύθηκαν πλήθος λαϊκών για να εκφράσουν δυναμικά την αντίδρασή τους απέναντι στην πολιτική εξουσία του τοπικού ιεράρχη, την οποία θεωρούσαν οικονομικά επιζήμια για την πόλη. Από άποψη πνευματική, οι Παταρίνοι, όπως ονομάστηκαν, επεδίωκαν την επιστροφή της Εκκλησίας και των στελεχών της στην αποστολική καθαρότητα. Η πλειονότητα των μελετητών θεωρούν ότι ο απότερος ή ουσιαστικός στόχος της Παταρίας ήταν η πολιτική και η οικονομική αποδέσμευση των χαμηλότερων κοινωνικών τάξεων του Μιλάνου από τους στενούς δεσμούς εξουσίας που συνέδεαν ιεράρχες και ευγενείς. Δεν έχει τόση σημασία όμως αν τα αιτήματα της Παταρίας χρησιμοποίησαν ως θεωρητική βάση ή ως πρόφαση τις βιβλικές επιταγές. Σημασία έχει πως αυτό το κίνημα αποτελεί μια βραχίδια πλην δυναμική πρόσληψη του Ευαγγελίου, προλιένοντας τον δρόμο των αμιγώς λαϊκών κινημάτων που θα δράσουν στους επόμενους αιώνες. Γεννημένος το 1090, ο Αρνάλδος από την Πρέσια, σε ηλικία 25 ετών, βρίσκεται στο Παρίσι και μαθητεύει πλάι στον πολύ Αβελάρδο. Ο νεαρός Αυγουστινιανός μοναχός είχε διανοητικά χαρίσματα, ανάλογα το φημισμένο δασκάλου του, όμως η έγνοια του δεν ήταν η ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, αλλά η ενεργός παρουσία του στον δημόσιο χώρο. Η αντρίφησή του στην Αγία Γραφή και η εντυπωσιακή ευγλωτία του τον ανέδειξαν σε ένα ριζοσπαστικό μεταρρυθμιστή, που προσπάθησε να αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία μέχρι και σήμερα απασχολούν τη θεολογική και πολιτική σκέψη, όπως είναι η κοινωνική ισότητα, η ελευθερία της συνείδησης και βέβαια ο χωρισμός μεταξύ Εκκλησίας και κράτους. Το λεγόμενο κίνημα των πολιτικών που ίδρυσε ο Αρνάλδος έστρεψε τα κριτικά του βέλη εναντίον του τοπικού ιεράρχη, ο οποίος ενσάρκωνε τις σημαντικότερες παρεκκλήσεις της Εκκλησίας, κατά τη γνώμη του, από τις βιβλικές επιταγές και την πνευματική της αποστολή. Πράγματι, ο επίσκοπος Μαϊφρέντο, όπως λεγόταν, εμπλεκόταν ενεργά στις πολιτικές υποθέσεις, κατήχε μεγάλες εκτάσεις γης από δωρεές πριγκίπων και ευγενών και εκμεταλλευόταν τοκογλυφικά τους δανειστές του. Ανάλογη ήταν και η διαφθορά του τοπικού κλήρου. Ακολουθώντας τα πύρινα κηρύγματα του Αρνάλδου, οι πολίτες θέσπισαν ένα νόμο που απαγόρευε τις εμπορικές συναλλαγές με τους διεφθαρμένους ιερείς και ο οποίος επεκτάθηκε και σε άλλες γειτονικές πόλεις, πέραν του Μιλάνου. Ο Αρνάλδος, συκοφαντημένος από τον επίσκοπο, καταδικάστηκε ως αιρετικός στην δεύτερη σύνοδο του Λατερανού το 1139. Μετά από 5 χρόνια τον βρίσκουμε στη Ρώμη να πρωταγωνιστεί σε μια αντιπαπική κίνηση διαχωρισμού της πολιτικής από την πνευματική εξουσία. Δεν έχει διασωθεί γραπτό κείμενο του Αρνάλδου, όμως οι μαρτυρίες των συγχρόνων του για το περιεχόμενο των κηρυγμάτων του είναι εύγλωτες. Ο Ιωάννης του Σάλσμπουρι, στο έργο του Historia Pontificalis, μας δίνει μια ιδέα για το κήρυγμα του Αρνάλδου. Εισαγωγικά. Στυλίτευε αδιακρίτως τους καρδιναλίους, λέγοντας ότι το συνάφι τους, εξαιτίας της φιλοδοξίας, της απληστίας, της υποκρισίας και των αμαρτιών τους, δεν ήταν πλέον ναός του Κυρίου, αλλά οίκος των εμπόρων και λιμέρι ληστών. Τέλος του παραθέματος. Ο Αρνάλδος κάηκε στην πυρά το 1155. Τότε περίπου αναδύεται στη Λομβαρδία,
Είδαμε πρώτα το Μιλάνο, την Πρέσια, τώρα την ευρύτερη περιοχή της Λομβαρδίας. Το θρησκευτικό κληρικολαϊκό κίνημα των ταπεινών, στόχος του οποίου ήταν η αναβίωση των κοινωνικών και ηθικών σταθερών της αρχαίγονης Εκκλησίας. Το 1179 ο Πάπας Αλέξανδρος ο Τρίτος ενέκρινε τον ευαγγελικό τρόπο ζωής που είχαν επιλέξει οι ταπεινοί, αλλά τους απαγόρευσε το δικαίωμα των συνάξεων και του κηρύγματος. Αρκετά μέλη του αγνόησαν τις απαγορεύσεις, με αποτέλεσμα ο Πάπας Λούκιος ο Τρίτος μετά από 4 χρόνια να καταδικάσει τους ταπεινούς ως αιρετικούς. Παρ' όλα αυτά, οι ταπεινοί κατόρθωσαν λίγο αργότερα να αναγνωριστούν ως μοναστικό τάγμα από τον Πάπα Ινοκέντιο τον Τρίτο το 1201. Τα μέλη δεν κατήχαν καμιά ατομική περιουσία, εξασφάλιζαν τα προστοζήν από την εργασία τους και μοιράζονταν τα αγαθά σύμφωνα με την κοινοκτημοσύνη της πρώτης εκκλησίας. Και μάλιστα η συντριπτική πλειονότητα των μελών προέρχονταν από τις εργατικές τάξεις. Μια μερίδα των ταπεινών καταδικάστηκε ως αιρετική και αργότερα και διώχθηκε, γιατί ακριβώς δεν δέχτηκε την ταγματοποίηση ή κληρικοποίηση του κινήματος. Αν θέλουμε για αυτούς τους όρους μπορούμε να πούμε μερικά πράγματα αργότερα. Το κίνημα των φτωχών της Λιών ή Βαλδίων ξέσπασε το δεύτερο μισό του 12ου αιώνα επίσης. Ελάχιστες είναι οι διαθέσιμες πληροφορίες της εποχής για τη ζωή και τη δράση του ιδρυτή του. Πληροφορίες αντλούμε μόνο από τα αρχεία της Ιεράς Εξέτασης και από μεταγενέστερες παραδόσεις οπαδών του. Ο Πέτρος, αν και αφισβητείται και το βαφτιστικό του όνομα, Βάλδιος, προερχόταν από μια πλούσια αστική οικογένεια και ήταν επιτυχημένος έμπορος. Όταν αποφάσισε να πουλήσει την περιουσία του, να μοιράσει τα χρήματα στους φτωχούς και να επιδοθεί στο κήρυγμα της μετάνοιας και της εκούσιας φτώχειας, τηρώντας κατά γράμμα τις σχετικές αγιογραφικές εντολές από το 10ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον, που αποτέλεσαν τη βασική πηγή της έμπνευσής του. Ο Βάλδιος δεν ασπάστηκε τον μοναχισμό, αλλά παρέμεινε ένας έγγαμος λαϊκός κήρυκας του Ευαγγελίου, το οποίο είχε ζητήσει να μεταφραστεί στα προβυγγιανά, ώστε και ο απλός λαός να εξοικειωθεί με αυτόν, με αυτήν. Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο ενδυνάμωσε το κήρυγμά του, αλλά και διευκόλυνε την αποδοχή του από τους ακροατές. Η βασική, αν όχι αποκλειστική αρετή που εξασφαλίζει τη σωτηρία για τον Βάλδιο και τους οπαδούς του, ήταν η τήρηση της απόλυτης φτώχειας, σύμφωνα με το παράδειγμα του ιστορικού Ιησού. Στους Βάλδιους, όπως και στους ταπεινούς, η Εκκλησιαστική Αρχή αναγνώρισε την ισόβια δέσμευση της φτώχειας, όμως τους απαγόρευσε να κηρύττουν με την πρόφαση ότι ήταν αμόρφωτοι. Εξάλλου, το προνόμιο του κηρύγματος ανήκε στον κλήρο και κυρίως στους ιεράρχες, που δεν ήταν καθόλου πρόθυμοι να το μοιραστούν με λαϊκούς οραματιστές και αυτόκλητους αποστόλους. Η απαγόρευση αυτή δεν διέκοψε την κηρυκτική δραστηριότητα των φτωχών της Λιών. Ο ιδρυτής τους διακήρυξε ότι η απόλυτη φτώχεια ήταν απόλυτη βιωματική προϋπόθεση ταυτόχρονα για το κήρυγμα του Ευαγγελίου, κατακρίνοντας με τον τρόπο αυτό ανοιχτά τον πλούτο και την τρυφυλότητα του βίου των ιερέων. Το κίνημα ελέγχθηκε ως αιρετικό το 1184 και καταδικάστηκε στην 4η Σύνοδο του Βατικανού το 1215. Μοιάζει παράδοξο, αλλά η κριτική του Βαλδίου εναντίον του εκκλησιαστικού οργανισμού δικαιώνεται από τα πρακτικά της Συνόδου που τον καταδίκασε. Οι τιμωρίες που προβλέπονται για κληρικούς και μοναχούς που υποπίπτουν σε μείζωνα πάθη, όπως είναι η συμμονία, η μέθεια, η απληστία και η έλλειψη εγκράτειας, αποδεικνύουν πως η κριτική εναντίον του κλήρου που ασκούσε ο Βάλδιος δεν ήταν ούτε άδικη ούτε αβάσιμη. Οι απόψεις του Βάλδιου αποδείχθηκαν ανθεκτικές. Παρά τις διώξεις, η κοινότητα των φτωχών της Λιών επιβίωσε στον χρόνο και το 1532 προσαρτήθηκε στους διαμαρτυρόμενους, θεωρώντας τον ιδρυτή της πρόδρομο της μεταρρύθμισης. Κάποιοι ενδεχομένως να εκλαμβάνουν αυτή την εξέλιξη και ως επιβεβαίωση της βιβλικής ταυτότητας και δράσης του κινήματος. Στην αρχή του 14ου αιώνα, η Νότια Γαλλία έχει γίνει καταφύγιο και ορμητήριο των Καθαρών, γνωστών και ως Πουριτανών ή Αλβιγινών. Ολονότι επρόκειτο για ένα αυτόνομο θρησκευτικό μόρφωμα που ριζώνει στο όραμα και τις αρχές του Μάνι, αντιμετωπίστηκε ως μία από τις πλέον ισχυρές και επικίνδυνες χριστιανικές αιρέσεις της εποχής, και δικαίως βέβαια, εξαιτίας της επιλεκτικής μεν πλην βιωματικής σχέσης του με τη Βίβλο. Τα ανώτερα μέλη διακρίνονταν για τον ακραίο ασκητισμό και τον κοινοτικό και λιτό τρόπο ζωής τους. Αυτό εξηγεί τη μεγάλη απήχηση των κηρυγμάτων τους,
σε πολλούς χριστιανούς που μετέτρεπαν την απογοήτευσή τους από την Εκκλησία σε αποστασία. Η τεράστια αριθμητική αύξηση των καθαρών πυροδότησε τη γέννηση και εξάπλωση του επετικού τάγματος των αδελφών Ιεροκηρύκων. Ο Ισπανός κληρικός Δομήνικος Ντε Γκούθμαν, σε ένα ταξίδι του προς το βορρά, πέρασε από την Νότια Γαλλία, όπου κατά τον βιογράφο του Ιορδάνη Σαξονίας, άρχισε να νιώθει μεγάλη συμπόνια για τις πολλές ψυχές που τόσο ικτρά είχαν εξαπατηθεί από την πλάνη. Αυτά είναι τα λόγια του Ιορδάνη Σαξονίας. Τις ίδιες μέρες, μία δωδεκαμελής ομάδα Συστερσιανών Ηγουμένων, κατόπιν παπικής εντολής, προσπαθούσε μάταια να αναχαιτήσει τη δράση των αιρετικών καθαρών. Στο Μονπελιέ, ο συνοδοιπόρος του Δομινίκου, επίσκοπος Διέγο, επεσήμανε στους ηγουμένους ότι η πολυτέλεια των ενδυμάτων τους, οι πολλές προμήθειες και οι βοηθοί και οι υπηρέτες και τα ζώα που τους συνόδευαν στους τόπους του κηρύγματος, δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί τη λιτότητα και τη φτώχεια των αιρετικών αντιπάλων τους. Εκείνο που πρότεινε ήταν το έπρακτο παράδειγμα. Οι καθαροί αποδεκατίστηκαν από μια αιματηρή σταυροφορία που κήρυξε εναντίον τους ο Πάπας Ινοκέντιος ο Τρίτος το 1208. Την προηγούμενη χρονιά, ο Δομήνικος έλαβε την ευλογία από τον ίδιο Πάπα να ιδρύσει ένα μοναστικό τάγμα αφιερωμένο στη μελέτη και τη διάδοση του Ευαγγελίου με σκοπό την επιστροφή των αιρετικών στις τάξεις της Εκκλησίας και βέβαια την ιεραποστολή εσωτερική και εξωτερική. Οι κοινωνικές προσλήψεις του Ευαγγελίου στο Δυτικό Μεσαίωνα θα βρουν τη δυναμικότερη έκφρασή τους στη διδασκαλία και τη δράση του Φραγκίσκου της Ασίζης. Ο Φραγκίσκος, σε αντίθεση με τον σχεδόν συνομήλικό του Δομήνικο, δεν υπάκουσε στην παπική εντολή να ενταχθεί σε έναν από τους τρεις κανόνες του παραδοσιακού μοναχισμού, διακινδυνεύοντας την υποψία ή και την κατηγορία επί απειθία και αιρέση. Όμως, οι λίγες δεκαετίες που χώριζαν τον Φραγκίσκο από τον Πέτρο Βάλδιο είχαν καταστήσει την ιεραρχία πιο ευέλικτη και πιο όρημη στο χειρισμό της ίδιας πρόκλησης. Ο Φραγκίσκος παρέμεινε λαϊκός μέχρι το τέλος και απέτησε από τους μαθητές του να μην χειροτονούνται. Επιπλέον, διεκδικώντας ή διακηρύσσοντας την αποκλειστικά βιβλική έμπνευση του οράματός του, χαρακτήρισε τον κανόνα ζωής του κινήματος απλώς ως τέλεια τήρηση του Ευαγγελίου. Στις κοινωνικές προσλήψεις του Ευαγγελίου οφείλεται και ο αυτοπροσδιορισμός του φραγκισκανικού κινήματος. Το όνομα «Ελάσσονες αδελφοί» παραπέμπει βέβαια στους ελάχιστους αδελφούς της παραβολής της θελικής κρίσης. Αλλά ταυτόχρονα διαλέγεται με τις κοινωνικές αντιπαραθέσεις μεταξύ ευγενών ή λαού ή μεταξύ μαγιόρες και μινόρες, όπως αποκαλούνταν τότε στην γενέτειρα του Φραγκίσκου. Μολονότι είναι μάλλον υπερβολικό να ισχυριστεί κανείς ότι η ονομασία της αδελφότητας αποτελεί καρπό μιας ταξικής επιλογής, είναι βέβαιο ότι με τον τρόπο αυτό ο Φραγκίσκος δήλωνε με σχεδόν προκλητική ειλικρίνεια το λαϊκό χαρακτήρα της αδελφότητάς του. Ενδεικτική είναι εν προκειμένου και η ρητή εντολή του Φραγκίσκου προς τους αδελφούς του να μην ζητούν ποτέ προνόμια από την παπική εξουσία. Σε μια εποχή που με βάση την παραχώρηση προνομίων η κοινωνία χωριζόταν σε ισχυρούς ποτέντες που βρίσκονταν υπό την προστασία προνομίων και σε πτωχούς, πάουπερες, οι οποίοι περιέρχονταν σε κατάσταση απόλυτης αβεβαιότητας, ο Φραγκίσκος δηλώνει την αταλάντευτη θέλησή του να ταχθεί στο πλευρό των δεύτερων, των αδυνάτων. Εξάλλου ο ίδιος, όπως και ο πρόδρομός του Πέτρος Βάλδιος, ανήκει σε μια εύπορη οικογένεια εμπόρων και γνώριζε εκ των έσω την αντιβιβλική ψύχα του αρχόμενου καπιταλισμού. Μια εικόνα της εφαρμογής του φραγκισκανικού ιδεώδους μας προσφέρει το ακόλουθο απόσπασμα από ένα έργο που ανήκει στις πρώιμες πηγές του κινήματος. Παράθεμα, τίποτα δεν θεωρούσαν ατομική τους ιδιοκτησία οι αδελφοί του κινήματος. Βιβλία, όπως και άλλα πράγματα, βρίσκονταν στη διάθεση όλων, σύμφωνα με την εντολή που μετέδωσαν και εφάρμοσαν οι Απόστολοι. Αν και βρίσκονταν σε κατάσταση πλήρους ανέχειας, ήταν αυθόρμητα γενναιόδοροι με όλα αυτά που τους προσφέρονταν στο όνομα του Θεού. Προσέφεραν με χαρά από αγάπη για εκείνον τις ελεημοσύνες που συγκέντρωναν σε όσους τους ζητούσαν, κυρίως τους φτωχούς. Τέλος του παραθέματος. Η στάση του Φραγκίσκου είναι καθαρά χριστοκεντρική. Ο επικρατέστερος χριστολογικός τύπος στα γραπτά και στη διδασκαλία του είναι αυτός του πτωχού Ιησού και πλαισιώνεται από αυτόν του διακόνου, του περιπλανόμενου, του επέτη, του ξένου, αλλά και του σκόλικος. Οι εικόνες αυτές, παρά ή μάλλον χάρη στην αγιογραφική τους προέλευση, εντάσσονται και εμβαθύνουν το έντονο κοινωνικό περιεχόμενο του απόλυτου ιδεώδους της φραγκισκανικής φτώχειας που φθάνει έως και την επετεία.
Την κεφαλαιώδη σημασία της φτώχειας στη φραγκισκανική διδασκαλία αναδεικνύουν οι συντάκτες των πηγών, των πρώιμων πηγών, αναφερόμενοι και στη γαμήλια σχέση ανάμεσα στο Φραγκίσκο και την προσωποποιημένη φτώχεια. Η ιδέα αυτή εντοπίζεται στις πρώιμες βιογραφικές πηγές. Ο ανώνυμος συντάκτης του έργου Sacrum Commercium παρουσιάζει τον Φραγκίσκο να συνάπτει γάμο με την δέσποινα φτώχεια, Domina Paupertate, την πιστότατη χείρα του Χριστού. Λίγο αργότερα ο Δάντης, εμπνευσμένος από το παραπάνω έργο, θα παρουσιάσει τον Φραγκίσκο να νυμφεύεται τη φτώχεια και να γεννά μαζί της την αδελφότητα των Ελασσόνων. Αυτές οι εικόνες δεν αποτελούν απλώς δείγματα της συγγνωστής αυθαιρεσίας που στάζει η αγιολογική και λογοτεχνική πένα. Αντιθέτως, συμπυκνώνουν συμπερασματικά τον πλέον ρωμαλαίο και θαραλέο πυρήνα της κοινωνικής πρόσληψης του Ευαγγελίου στον Μέσο Μεσαίωνα, αναδεικνύοντας την αρετή της φτώχειας σε αντίζηλο της Εκκλησίας. Σύμφωνα με την Παύλια εικόνα, η Εκκλησία είναι η νύμφη του Χριστού. Όμως με την πάροδο των χρόνων, η Εκκλησία έπαυσε να επακούει στις εντολές και να συμμερίζεται την κοινωνική ταυτότητα, παρουσία και διδασκαλία του Εσταυρωμένου. Ενέδωσε στον πειρασμό της κοσμικής εξουσίας και του πλούτου, ενισχύοντας το μηχανισμό αναπαραγωγής και γιγάντωσης της κοινωνικής αδικίας. Γι' αυτό και οι όψιμοι νοσταλγοί του Αποστολικού Ήθους αφισβητούν την εγκυρότητα της θεσμικής εκκλησίας και δίνουν τη θέση τους στη φτώχεια. Μετά από τόσους αιώνες χειρίας και αφάνειας, η φτώχεια επανέρχεται στο πνευματικό προσκήνιο ξανά ως νύμφη, αυτή τη φορά όμως του Φραγκίσκου, αυτού του εμπνευσμένου ποιητή, ασκητή και κοινωνικού αγωνιστή που έμεινε στη συνείδηση του κόσμου και της Εκκλησίας ως φτωχούλης του Θεού, θυμίζοντας τη βαθιά και πάντα επίκαιρη κοινωνική φλέβα του Ευαγγελίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καθηγητή κύριο Ιφαντή για την ομιλία του και για την ξενάγησή του στις μεσαιωνικές ομάδες και ανθρώπους που ξανακοίταξαν το Ευαγγέλιο, προσπάθησαν να κάνουν διάφορες αλλαγές μες στην Καθολική Εκκλησία και οπωσδήποτε προέκριναν την φτώχεια και την κοινοκτημοσύνη, πράγμα το οποίο μπορεί να μας φέρει πολύ αργότερα και στη λεγόμενη ριζοσπαστική μεταρρύθμιση, αναβαπτιστές κτλ. Οφείλω να πω ότι οι περιπλανόμενοι ιεροκήρυκες των Βαλδένσιο ονομαζόντουσαν Μπάρμπα. Επειδή είχαν μουσι. Λοιπόν, όσοι έχουν μουσι να προσέχουν. Και πρέπει να πούμε στους... γι' αυτό για σας το είπα. Και πρέπει να προσέχει η Καθολική Εκκλησία, η οποία έμπλεξε πολλές φορές με το Αυγουστινιανό τάγμα, λόγω του ότι ο Αρνάλντο Ντιμπρέσια ήταν Αυγουστινιανός. Και ποιος άλλος ήταν Αυγουστινιανός? Ο Μαρτίνος Λούθυρος.